Η ρεαλιστική και ταυτόχρονα αισιόδοξη προοπτική για την οργάνωση της παραγωγής της Ταφίδας στην Ηλία αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της ανοιχτής εκδήλωσης με θέμα «Μεταποίηση και εξαγωγή της Ταφίδας», που πραγματοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα Καράτουλα μετά από πρωτοβουλία της βουλευτού Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας Διονυσίας Ευγερινοπούλου. Βρίσκονται νέοι εξαγωγείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη σταφίδα μας, κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε άμεση λύση του προβλήματος, καθώς επίσης και προχωρά και από το Υπουργείο η διαδικασία για την ίδρυση μιας διεπαγγελματικής επιτροπής για τη σταφίδα για τον νομό Ηλίας. Θα μπορέσουμε του χρόνου να έχουμε μια καλύτερη μέρα για τη σταφίδα. Η σταφίδα στην Ηλία δικαιούται και μπορεί να κάνει ένα νέο restart. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, την μεταφορά της εμπειρίας και της γνώσης αλλά και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν, αναδείχθηκαν τα περιθώρια επανεκκίνησης του προϊόντος και της δυναμικής που μπορεί να ανακτήσει μέσα από στοχευμένη στρατηγική επεξεργασίας, τυποποίησης δυναμικών συνεργειών που θα ανοίξουν νέα εξαγωγικά μονοπάτια σε χώρες εμπορικούς συμμάχους που έχουν την σταφίδα ως βασικό κρίκο στην διατροφική τους αλυσίδα. Τώρα λοιπόν που άνοιξε αυτό το πρόγραμμα και που έχει ενδιαφέρον γιατί περιλαμβάνει και την κορινθιακή σταφίδα και έχει αρκετές επιχορηγήσεις, δηλαδή, αλλά αυτό το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης μπορεί να το κάνουν μόνο νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρόπο. Δεν μπορεί να το κάνει μεμονωμένος. Επομένως λοιπόν θα πρέπει να δούμε και στην περιοχή σας πώς θα οργανωθείτε κατά τέτοιο τρόπο που να μπορέσετε να ενταχθείτε όσοι θέλετε να ενταχθείτε σε έναν διάδοση. Αποδεικνύεται η εμπορία της ταφίδας τα δύο χρόνια ότι είναι από τις εμπόρες, οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι. Ένα σαράντοτο σακουλάρι, Πανηγύρια Λεωσένωση. Ένωση. Τα βλέπετε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει 900% κέρδος. Είναι δυνατόν αυτό το λησταρχείο που γίνεται. Σε ανθρώπου που είμαστε στα χέρια μας και δεν σηκώνουμε τηλέφωνο. Εγώ προσωπικά από 12-15 τόνους σταφίδα, έχω έρθει σε οικονομικό αδιέξοδο, είμαι και μεγάλος ηλικία, δεν μπορώ να πάω μόνο κάνω το. Λοιπόν, και δεν μπορώ να βρει σταφίδα. Παράταση τουλάχιστον 4 μηνών στο θέμα της αναδιάρθρωσης κορυφαϊκής σταφίδας, γιατί θα αποδειχθεί ο νομός υγείας, η Ακαΐα, η Μεσσηνία, η Ζάκυνθος και η Κορυνθία, διότι δεν υπάρχουν ομάδες, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών, όπως πολύ καλά είπε και ο κ. Ευσταθίου, όλες έχουν κλείσει και μας έχουν κλέψει τις συνεταιριστικές μερίδες. Και επειδή πήραν παρανόμως σε μια νύχτα τις συνεταιριστικές μερίδες των παππούδων μας, και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε τα κτίρια να αποφυτέψουμε την κορυφαϊκή μας σταφίδα. Είναι ένα ζήτημα, το έχουμε βάλει και στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Μητσοτάκη και παντού σε όλους το έχουμε βάλει και κανείς δεν μιλάει για αυτό το μεγάλο κρίσιμο ζήτημα για τις συνεταιριστικές μερίδες. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ελληνοειδικού Επιμελητηρίου, κύριος Άγγελος Τσαβδάρης, που παραβρέθηκε ως ομιλητής στην συνάντηση, υπογράμμισε με έμφαση ότι με συστηματική συλλογική δουλειά και εναρμόνιση με σύγχρονες πρακτικές μάρκετινγκ, μπορεί η Ηλία και η χώρα μας να απευθυνθούν σε μια χώρα του 1,5 δις κατοίκων, κάτι που για έναν μεμονωμένο παραγωγό θα ήταν ουτοπία. Όταν θέλουμε να απευθυνθούμε να πουλήσουμε ένα προϊόν, πρέπει να είμαστε δυνατοί. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω την παραγωγή του κυρίου, είπε 12 τόνους. Δεν μπορούμε να βγούμε σε μια χώρα να πουλήσουμε ένα προϊόν που εισάγει, εκτός από τη δική της ταφίδα που έχει, 12 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Αν είμαστε ενωμένοι, αν είμαστε όλοι μια αλυσίδα, μπορούμε να πούμε ότι μαζεύουμε 5.000 τόνους, 20-10.000 τόνους. Περίπου στο 50% είναι καλλιέργεια της ταφίδας μειωμένη. Να σας πω επίσης, στη Μεσσηνία, που ήταν 6.500 στρέμματα, έχουν φτάσει τα 1.500 στρέμματα και πάνε δηλαδή για εξαφάνιση. Και μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι υπερτροφή, είναι superfood.